αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στο πρώτο παράθυρο για σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και υποψήφιος εκ νέου. Συγγνώμη, Θεσσαλονίκη σας είπα, Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, κύριε Ζαμπούκη, καλησπέρα σας. Ζητάτε εκ νέου την ψήφο των πολιτών, οι οποίοι δοκιμάστηκαν το καλοκαίρι αυτό από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Φαντάζομαι ότι είναι μια προτεραιότητά σας βασική αυτή. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Προτεραιότητα είναι η επόμενη μέρα και το κύριο ζητούμενο είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια και των πολιτών και των δημοτών. Μετά τη μεγάλη δοκιμασία, όπως είπατε, των πυρκαγιών του Αυγούστου, έρχονται οι πλημμύρες, οι συνέπειες της κρίσης από την κλιματική αλλαγή. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, μελέτες για να προκύψουν τα νέα αντιπλημμυρικά και υδραυλικά έργα. Και από εκεί, αμέσως μετά το έργο, ώστε να θωρακίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Μετά τα καμένα, να σας πω ότι 48 περίπου τη 100 τη έκταση του Δήμου της Αλεξανδρούπολης έχει καταστραφεί. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το νερό θα είναι πολύ περισσότερο και θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους, είτε τεχνητά, είτε με φυσικό άλλο τρόπο, να το διοχετεύσουμε προς τη θάλασσα. Η ασφάλεια, ποια είναι λοιπόν, τα προβλήματα τα οποία πρέπει τώρα να αντιμετωπιστούν, ώστε σε μια ενδεχόμενη νέα καταστροφή να μην έχουμε τα ίδια ξανά? Κοιτάξτε, εν ώψη του χειμώνα και των έντονων βροχοπτώσεων, είτε των συνηθισμένων, είτε συνέπεια της κλιματικής κρίσης, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό που σας ανέφερα λίγο πριν. Όμως, επειδή ακριβώς και η Αλεξανδρούπολη, όπως και οι υπόλοιπες πόλεις και στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία, είχαν υποδομές δεκαετίας του 1950 και 1960, πρέπει πλέον να εξυγχρονιστούμε. Είναι σε εξέλιξη οι μελέτες, να προκύψουν τα έργα που θα πρέπει να βγουν από τις μελέτες αυτές, να κατασκευούν ώστε να πούμε πλέον ότι παρέχουμε ασφάλεια, είμαστε θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά προς όλη την τοπική εδώ κοινωνία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, εκ νέου ζητάτε την ψήφο των πολιτών, κύριε Ζαμπούκη. Ανανέωση της εντολής και συντήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια. Με ένα ανανεωμένο, αρκετά ανανεωμένο, από όσο μπόρεσα να δω, ψηφοδέλτιο. Μεγάλος ο συνδυασμός σας και πολλές οι προτεραιότητες. Θα ήθελα να αναφερθείτε και στο ψηφοδέλτιό σας και σε αυτά που η νέα δημοτική αρχή καλείται να φέρει σε πέρα, στις προτεραιότητές σας. Προτεραιότητα, να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα, είναι η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών επιπλέον του Δήμου και γενικά η καθημερινότητα να μπει σε αυτόν τον ευρωπαϊκό αέρα που πρέπει να έχει και η νέα Ευρωπαϊκή Αλεξανδρούπολη, η νέα όλη αυτή τη οικονομική προοπτική που ξέρετε με το λιμάνι, με το εγκροποιημένο φυσικό αέριο και μια σειρά από ιδιωτικές επενδύσεις που είτε προγραμματίζονται είτε σε τροχιά υλοποίησης. Η ψηφιοποίηση είναι, πρέπει να είναι σύγχρονη η Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό και το δυναμικό είναι καινούριο, είναι συγχρονισμένο με την ψηφιακή πλέον καινούρια ταυτότητα. Γνωρίζει καλά από υπολογιστές και γνωρίζει καλά από τις εφαρμογές οι οποίες πρέπει να προκύψουν σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ καλό. Είναι και μικρή και μεγάλη από κάθε βαλάντιο και πανεπιστημιακό επίπεδο. Όλοι μαζί θα βοηθήσουν, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, προκειμένου να ψηφοποιήσουμε και την επόμενη μέρα της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, δεν είναι μονάχα το αύριο, είναι το μέλλον και το μέλλον αυτό ανήκει στη γενιά αυτή των νέων ανθρώπων που μπορούν επιτέλους να προγραμματίσουν τις ζωές τους μέσα από τον ψηφιακό και σύγχρονο κόσμο. Λοιπόν, και δύο λόγια για τον συνδυασμό σας. Ο συνδυασμός είναι αυτό που σας είπα, είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, που είναι χορτάτοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ένας συνδυασμός και ικανών και εντύμων, γιατί κατά την άποψή μου αυτό είναι πλέον το ζητούμενο. Οι νέοι υποψήφοι να συνδυάζουν αυτές τις δύο αιρετές χαρίσματα, όπως θέλετε δείτε το. Έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία από νέα πρόσωπα, φαίνεται στην καθημερινότητα αυτό. Όμως αν δεν είναι ικανά και κυρίως αν δεν είναι ένθυμα, νομίζω δεν θα έχουν πολύ μέλλον. Και ένα μήνυμα για τους πολίτες εν ώψη αυτής της αναμέτρησης, κύριε Ζαμπούκη. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργήσαμε την προηγούμενη τετραετία πρέπει να ενωθούν. Υπάρχει πάρα πολύ έργο το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Είναι πάρα πολλά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ξέρουν την Αλεξανδρούπολη, κανείς πλέον στο Δήμο Αλεξανδρούπολης θεωρώ ότι δεν μπορεί να πει όχι με την έννοια ότι είναι σε μια αναπτυσσόμενη, υπεραναπτυσσόμενη τροχιά προοπτική και οικονομική ανάπτυξη. Ό,τι λαμβάνεστε θέλει όρεξη για δουλειά, νέα μυαλά, χορτά του ανθρώπου και όπως σας είπα και λίγο πριν, και ικανούς αλλά και συνάμα έντιμους. Κύριε Ζαμπούκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Υποψήφιος Δήμαρχος στην Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλό απόγευμα. Πολύ.